Σε όλους και όλους, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι η μέρα απεργιών, για σε και αδεδί, στους δρόμους. Ο καιρός βέβαια δεν είναι σύμμαχος πάντοτε των απεργιών. Από τα ξημερώματα κακοκαιρία έχει ενσκύψει και στην Αττική Γη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατά τόπους προβλήματα. Θα πάμε όμως στο Σύνταγμα να συνδεθούμε με τον Πέτρο Σιδερέα, να δούμε τι συμβαίνει εκεί, να έχουμε μία εικόνα. Αυτά που σας λέγαμε εκεί, οι διαδηλωτές είναι στη θέση τους. Όσοι βέβαια έχουν το κουράγιο και τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες πλέον. Για να δούμε τώρα, γιατί ο περατέρ μας μάλλον δεν έχει βρει τον προσανατολισμό του εδώ. Και βεβαίως τη γνωστή εικόνα με τις δυνάμεις των ΜΑΤ απέναντι στους διαδηλωτές. Πέτρο Σιδερέα, για δώσε μας τώρα μία εικόνα. Ουσιαστικά, Μάγκη, η διαδήλωση σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα ένας μικρός αριθμός διαδηλωτών, περί τους 100 με 200 επάνω στην Λεωφόρο Αμαλίας και μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Όσοι από αυτούς είναι συγκροτημένοι σε μπλοκ, τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να αποχωρούν από το σημείο με κατεύθυνση την οδό Πανεπιστημίου και με κατεύθυνση τα προπήλαια. Έχουν παραμείνει και κάποιοι διάσπαρτοι διαδηλωτές μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Δεν είναι παραπάνω από 100 περίπου οι άνθρωποι αυτοί. Κάποιοι φέρουν και διακριτικές σημαίες, πιο συγκεκριμένα της ΟΛΜΕ. Να υπενθυμίσω ότι η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και τα δίπλα και προγραμματιστεί για νωρίτερα σήμερα ακυρώθηκε λόγω μειωμένης έως ελάχιστης προσέλευσης κόσμου. Δεν προσήλθαν στο σημείο περισσότεροι από 100 άνθρωποι, με αποτέλεσμα να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, ενώ νωρίτερα στις 10.30 το πρωί είχε δοθεί κάλεσμα για συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ στην πλατεία Ομονίας. Εκεί βρέθηκαν τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι, οι οποίοι αψηφώντας την καταρακτώδη βροχή που έπεφτε από το πρωί στο κέντρο της πόλης, συμμετείχαν στις σημερινές κινητοποίησεις, πραγματοποίησαν πορεία μέσω της οδού Σταδίου προς την πλατεία Συντάγματος, έκαναν την κυκλική συνηθισμένη διαδρομή γύρω από την πλατεία και στη συνέχεια κατευθείαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου έφτασαν στα προπήλαια, όπου και διαλύθηκαν. Μια απεργιακή ημέρα, Μάκη, η οποία, όπως ξέρεις, κύλησε πάρα πολύ ήρεμα, όχι απλά έκτροπα δεν υπήρξαν, αλλά επί της ουσίας και η συμμετοχή περιορίστηκε στη συμμετοχή του ΠΑΜΕ, κάποιων κοινωνικών ομάδων που συγκεντρώθηκαν αργότερα στην περιοχή του μουσείου και κάποιων ομάδων του αντιοξιαστικού χώρου, καθώς και λίγων πρωτοβάθμιων σωματείων. Ναι, θα ήθελα να μείνουμε εκεί τώρα. Παρακολουθούμε κάποιες, έτσι, όχι αντεγκλήσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένταση, γιατί βλέπω τους διαδηλωτές εκεί ήρεμους ανάμεσα από τα ΜΑΤ που παρατάσσονται. Δεν ξέρω τι σχεδιάζουν εκεί τώρα τα ΜΑΤ και για ποιο λόγο έτσι περνάνε ενδιάμεσα, αλλά να έχουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για ό,τι συμβαίνει εκεί, γιατί φυσικά ο όγκος των διαδηλωτών δεν είναι αυτός που θα δικαιολογούσε μια απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον καιρό ως μια πρόφαση, αλλά και ως μια ουσιαστική αιτία για την αποχή της σημερινού του κόσμου. Θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε και την κύρια αιτία, νομίζω, Μάκη, αν ήταν η πρώτη φορά που παρατηρούσαμε ένα τέτοιο περιστατικό σε συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούμε τις πορείες ξέρουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Σίγουρα, αδιαμφισβήτητα, ο καιρός παίζει τον ρόλο. Ωστόσο, νομίζω ότι η κεντρική αιτία είναι ότι ο κόσμος δείχνει ότι έχει χάσει πλέον για διάφορους λόγους την εμπιστοσύνη του στη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις στο τελευταίο χρόνο τουλάχιστον να
βγάζουν μια εικόνα προς τα έξω, θλιβερή, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, με αποκορύφωμα άλλη μια κινητοποίηση σήμερα, την οποία δεν μπόρεσαν ούτε καν να πραγματοποιήσουν, και υπό το φόβο, ας πούμε, της εικόνας αυτής που θα έβγαινε προς τα έξω με λίγες δεκάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν, αποφάσισαν εν τέλει να την ακυρώσουν τελείως. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσουμε αυτόν τον κόσμο και να μείνουμε περισσότερο στη συγκέντρωση τη συγκεκριμένη. Διαβάζω από χθες και στο blog της Ζούγκλας και αλλού ότι έχει στραφεί η προσοχή του κόσμου στα βίντεο που δείχνουμε από προσανατολίζουν τα μέσα τον κόσμο από τη μεγάλη διαδήλωση που εκεί θα έπρεπε να είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του κόσμου και διάφορα τέτοια ωραία και καλά, που βέβαια δεν δικαιολογούν το γεγονός αυτό. Κανένα μέσο δεν θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει ό,τι όπως έχουν καταδύσει τα μέσα σήμερα και έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών, είτε είναι εφημερίδες, τηλεοράσεις, οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και ο ηλεκτρονικός τύπος έχει ξεπέσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο, να δούμε τι άποψη έχει. Ο καιρός φταίει, η τηλεόραση φταίει, εμείς οι ίδιοι φταίμε, ο πολίτης, τι φταίει και είναι μικρός όγκος. Γιατί η βροχή δεν μπορεί να φταίει σίγουρα. Όταν ο κόσμος θέλει να συγκεντρωθεί κάπου, δεν τον εμποδίζει όχι η βροχή, κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και αυτόν τον κόσμο τι έχει να πει, Πέτρο. Η βροχή προφανώς δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν. Άλλο θεμάκι έβρεχε και στην πλατεία Ομονίας που συγκεντρώθηκε και το πάμε. Όχι μόνο στο πεδίο Σαμάρεως, ούτε μόνο στο μουσείο. Τώρα, όσον αφορά τον κόσμο, σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί τους, γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται αυτή η εικόνα, σήμερα δεν ήρθα καθόλου σε επαφή με τον κόσμο της ΓΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Ο Σωτήρης βρισκόταν εκεί και πιθανολογώς θα έχει μιλήσει μαζί τους, αλλά αυτό που στέκονται σε προηγούμενες διαδηλώσεις τους και υπερτονίζουν ως βασικό αίτιο της συγκεκριμένης εικόνας που παρουσιάζεται όχι για πρώτη φορά, παραλαμβάνω, είναι κυρίως το ότι έχουν τόσα περιστατικά δει πλέον το φως της δημοσιότητας και αφορούν συνδικαλιστές της ΚΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα μια αργή αλλά σταθερή απώλεια της εμπιστοσύνης του κόσμου προς τους συγκεκριμένους, όσο και έτσι μια αίσθηση ότι δεν είναι αυτοί οι φορείς οι οποίοι θέλουν να τους εκπροσωπούν συνδικαλιστικά. Νομίζω ότι κλείνει τα μάτια το οποίος δεν βλέπει ότι η ΚΣΕ και η ΑΔΕΔΗ έχει ξεπέσει εντός εισαγωγικών στην συνείδηση των αγωνιζόμενων ανθρώπων που συμμετέχουν σε κινητοποίησεις, και πιο εύκολα από όλους προς αυτή την κατεύθυνση μιλάει αυτή η εικόνα που παρατηρήσαμε σήμερα για μια φορά ακόμα. Μάλιστα, μπορούμε να πλησιάσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε λίγο τους πολίτες τι έχουν να πούν. Είναι πιο σημαντικό αυτό. Να δούμε αυτή μπορούμε, που... μπορούμε να κάνουμε μια απόπειρα. Δεν ξέρω αν θα βρούμε τον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή που θα μπορεί να εκπροσωπήσει με τα λόγια του είτε την ΓΣΕ είτε την ΑΔΕΔΗ. Δεν θέλουμε να εκπροσωπηθεί με τα λόγια των πολιτών η ΓΣΕ και η ΑΔΕΔΗ. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί λόγω του καλέσματος των συνδικαλιστικών τους σωματείων, και επομένως θα άξιζε τον κόπο να δούμε, να ακούσουμε την άποψή τους. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, εκτός από τα συνεργεία και τους οπερατέρ δηλαδή, υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το μόνο σημείο με το οποίο έχω οπτική επαφή αυτή τη στιγμή και υπάρχει λίγος έτσι κόσμος συγκεντρωμένος, είναι μπροστά ακριβώς από τον άγνωστο στρατιώτη. Ναι, και για τον άγνωστο στρατιώτη μιλάω και εγώ. Εμείς θα πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη που είναι πιο κάτω στην πλατεία Κλαθμόνος και θα επιστρέψουμε σε σένα μέχρι να μπορέσεις να έχεις να βρεις κάποιους πολίτες που θα ήθελαν να μας πούν δύο λόγια. Πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη λοιπόν. Σωτήρη. Καλησπέρα Μάκη από την Πανεπιστημίου, όπου βλέπουμε και τους τελευταίους των διαδηλωτών να αποχωρούν. Πραγματοποίησαν πορεία από το πεδίο του Άρεως μέχρι το Σύνταγμα. Δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, όπως είπαμε και σε προηγούμενη σύνδεση, λόγω κυρίως των καιρικών συνθήκων. Βλέπουμε τώρα τα μπλοκ από την εργατική αριστερά και από την διεθνική αριστερά να φωνάζουν συνθήματα και να αποχωρούν προς τα προπήλαια, όπως έκαναν νωρίτερα και 7.000 περίπου μέλη του ΠΑΜΕ που συγκεντρώθηκαν για τον ίδιο λόγο. Να σου πω, Μάκη, ότι οι συμμετέχοντες στην πορεία όχι της ΚΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, αλλά ουσιαστικά οι κοινωνικοί φορείς και τα διάφορα εργατικά συνδικάτα δεν ξεπέρασαν τους 3.000 σε αριθμό, οι τελευταίοι των οποίων τους βλέπουμε τώρα να αποχωρούν.
Μάλιστα. Πού αποδίδεις αυτό το... Ποτέ δεν ήταν μεγάλες τα τελευταία χρόνια οι πορείες αυτές και οι συγκεντρώσεις. Αλλά βεβαίως συνέδραμε και ο καιρός σήμερα, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται ο κόσμος να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω όμως ότι αν υπήρχε πάθος θα μπορούσε να μειώσει το πλήθος. Ακριβώς, Μάκη, θα συμφωνήσω και εγώ ότι υπάρχει ένας κορεσμός, ας το θέσουμε έτσι, του κόσμου τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη συμμετοχή τους στα εργατικά συλλαλητήρια. Δεν είναι μεγάλη η συμμετοχή, δηλαδή από το 2011 και στις αρχές του 2012 και μετά έχει μειωθεί πολύ η συμμετοχή των πολιτών. Δεν εμπιστεύονται αφενός τα συνδικάτα, αφετέρου δεν πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν κάτι τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο αντίστασης, κάτι το οποίο το βλέπουμε κάθε φορά που διοργανώνεται 24 ώρες ή και 48 ώρες ακόμη απεργία από την ΚΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, είναι μια καλή δικαιολογία σήμερα ο καιρός. Δεν εκτιμώ όμως ότι ο κόσμος, αλλά και πολύ περισσότερος από τους λίγο περισσότερους από 10.000 που είδαμε σήμερα, συνολικά στην πλειοψηφία τους μέλη του ΠΑΜΕ. Σωτήρη, θα ήθελα να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο, έχω πει και στον Πέτρο Σιδερέα, να μιλήσουμε με τους πολίτες που βρίσκονται εκεί, αυτοί οι εναπομείναντες τελευταίοι πολίτες, οι 3.000 από τις 20 και 30.000 και πολύ περισσότερους βέβαια που μάζευαν τα συνδικαλιστικά σωματεία κάποτε. Ο σκοπός μου δεν είναι να απαξιώσουμε την έννοια και τη σημασία κυρίως των απεργιακών αγώνων, αλλά είναι να καταλάβουμε για ποιο λόγο αυτός ο κόσμος, παρά τα όσα υφίσταται οικονομικά και τις δυνάμεις του, τις οποίες έχει δώσει και την τελευταία εκμάδα του ο πολίτης, έχει εξαντληθεί πλέον, γιατί δεν συμμετέχει σε αυτού του είδους τις διαδηλώσεις. Είναι η πολιτική απαγοήτευση, είναι απαγοήτευση από τα κόμματα και τα συνδικάτα, γιατί αυτά τα δύο τα τελευταία χρόνια πήγαιναν μαζί, ταξίδευαν παρέα. Βρείτε λοιπόν, βρες και εσύ κάποιους πολίτες που θα ήθελαν να μιλήσουν. Εγώ θα πάω στον Ανδρέα Ρουμελιώτη, τον συνάδελφο, θα κάνουμε μια κουβέντα σε λίγο και θα επιστρέψουμε κοντά σου. Πάμε και στον Πέτρο Σιδερέα να δούμε αν έχει βρει κάποιος που θα ήθελα να μας πούν δύο λόγια, γιατί θα είχε ενδιαφέρον. Αν και, Σωτήρη, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν συγκεντρωθεί εκεί στην περιοχή, ναι ή όχι? Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο. Ναι, Μάκη. Υπάρχει κόσμος που θα ήθελε να πει δύο λόγια. Δεν σε ακούμε τώρα. Περίμενε Πέτρο. Τώρα εκεί δεν ακούγεσαι και είναι φυσικό. Τώρα μπορεί να σε ακούσει, Μάκη. Ναι. Ούτε τα μας. Ναι. Γεια σας. Για χαρά. Και με βροχή και με πόλα και με κάθε καιρική συνθήκη θα είμαστε εδώ να διαμαρτυρόμαστε για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Να πάρει πίσω τις απολύσεις, να πάρει πίσω τις διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών, σχολικών φυλάκων, όλων των ανθρώπων. Σωστό. Εσείς πού εργάζεστε? Εγώ είμαι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Είμαι και ο ίδιος εργαζόμενος. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί σαμποτάρουν οι πίσω, οι δικοί σας που φωνάζουν και δεν περνάει η φωνή σας. Δεν σας ακούμε γι' αυτό. Υπάρχει πολύ. Προσπαθώ να σας ακούσω γιατί ακούγονται και οι διαδηλώσεις. Ναι, πρόεδρε. Λοιπόν, αφού έχουμε τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Πρόεδρε, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο χωρίς να απαξιώνουμε ούτε τους αγώνες απεργιακούς ούτε τη σημασία τους. Το αντίθετο μάλιστα. Να προάγουμε θέλουμε αυτή το δικαίωμα και την ιδέα κάθε εργαζόμενου, αλλά δεν μπορεί να έχεις αυτή την εικόνα των 3.000 ανθρώπων σε μια δεν τέτοια... Δεν ξέρω ποιος μιλάει για 3.000, εγώ νομίζω είναι πολύ περισσότερο σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, παρά τη φοβερή βροχή πραγματικά, που δεν μπορεί να σταθεί κανείς. Είναι πολύ περισσότερο. Δεν μιλήσει για 3.000. Αν έχει πει κάποια αυτή την πληροφορία, εγώ που είμαι στους δρόμους από το πρωί, είναι ψεύτικη πληροφορία. Το λέω με πλήρη γνώση. Κύριε Κοτσιφάκη, πώς υπολογίζετε ότι είναι δηλαδή εσείς? Δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως είναι πολύ μεγάλη πορεία. Ήταν από το...
από την Πατησίων, η μία πορεία από την Πατησίων εκεί στην πλατεία Κάνικος μέχρι το πεδίο του Άριος. Και ήταν από ό,τι μου είπαν και το πάμε η πορεία μεγάλη που είναι στην Ομόνοια. Εντάξει, εμάς οι συνάδελφοι μας... δεν μπορώ να μιλήσω για 3.000. Ωραία, δεν είπαμε. 2-3.000 είπαμε εκεί, αυτά τα νούμερα περίπου υπολόγισαν οι συνάδελφοι που ήταν εκεί, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, αποκλείεται να αυτό, αποκλείεται. Αποκλείεται, λέτε. Δεν είμαι καταμετρητής, αλλά... Να, ναι, 6.000. Τουλάχιστον 10-20.000 πρέπει να ήταν συνολικά. Το 10 με 20.000 έχει διαφορά. Ναι, μιλάω δε... για τις δύο πορείες αυτό λέω. Ναι, δεν θα μείνω στα νούμερα. Αλλά γιατί... δεν είναι θέμα νούμερο. Εδώ η κατάσταση έχει διαλύσει όλη την κοινωνία. Σωστό. Μισθολογικά, συνταξιοδοτικά. Η εκπαιδευτική, ένα μέρος των εκπαιδευτικών, 2.000 περίπου είναι απολυμμένοι. Οι μαθητές δεν έχουν καθηγητές να κάνουν μάθημα. Τα σχολεία έχουν κενά. Στην υγεία την κατάσταση την ξέρετε. Την βιώνει όλος ο λαός χαρισμένα. Δεν υπάρχει κάποιος τομέας αυτή τη στιγμή που να πούμε ότι πάει καλά, ότι είναι ένα πρόβλημα επιμέρους. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, δεν φεύγω από εδώ. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή από αυτή την πολιτική που ασκείται συνολικά. Σωστά. Εγώ... Δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Κάποιοι τρελοί ζητάνε ένα συντεχνιακό αίτημα. Καλέ μου. Καλέ μου, πρόεδρε. Είναι ζωή των ανθρώπων. Έχω δίπλα μου τους απολυμμένους σχολικούς φύλακες. Έχω δίπλα μου τους απολυμμένους καθηγητές. Δηλαδή, τι να πούμε παραπάνω. Κύριε Κοτσιφάκη, η απορία η δική μου λοιπόν είναι ότι ενώ ο ελληνικός λαός έχει δώσει και την τελευταία του ηχμάδα σε βαθμό οικονομικό και βιολογικό, θα έλεγε κανείς. Γιατί οι άνθρωποι αναγκάζονται να τρέχουν από εδώ και από εκεί άσκοπα κάνοντας πολλές δουλειές και εισπράττοντας ελάχιστα χρήματα. Όσοι μπορούν να βρουν δουλειά, γιατί δεν μπορούν να βρουν όλοι. Εν τούτες, ο αριθμός αυτός δεν δικαιολογεί την αγανάκτηση, τον θυμό, την αγωνιστικότητα που θα έπρεπε να υπάρχει στο πλήθος και στο πάθος. Αυτά πρέπει να, τους κοινωνικούς αγώνες, λέει Δαχτυλόπουλε, πριν είσαι και έμπειρος, τους κοινωνικούς αγώνες, τους βλέπεις μακροσκοπικά, ας το πούμε. Δηλαδή βλέπεις τη διετία, αυτή τη διετία, τι έχει γίνει. Και πραγματικά έχουν γίνει μεγάλοι κοινωνικοί αγώνες. Ανεξάρτητα αν είναι ευχαριστημένος κανείς από κάθε στιγμή, από κάθε κοινωνική που κάνει, θα συνεχίσουμε και με μεγάλες και με μικρές κινητοποιήσεις και με ακτιβιστικές ενέργειες και με τα πάντα. Όλα αυτά συμβάλλουν στο συνολικό. Και νομίζω υπάρχει και το τραγουδάκι του Τηλαϊδόνη που λέει ότι το νερό εκεί που βράζει σαν το όριο ξεπεράσει το καπάκι θα πετάξει. Θα γίνει και αυτό. Θα έρθει η ανατροπή με τους κοινωνικούς αγώνες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έρθει η ανατροπή. Και πώς τη φαντάζεστε εσείς, κύριε Πρόεδρε, αυτή την ανατροπή, γιατί καλό θα ήταν... Αυτή η πολιτική, να σταματήσει να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Μα αγαπητέ μου... Αυτό είναι για μας, το κύριο. Αγαπητέ... Για όλο τον κόσμο. Αγαπητέ, να σταματήσει, κύριε... να φύγει το ΕΚΑ από τη χώρα, να σταματήσει αυτός ο δανεισμός, να σταματήσουν αυτά τα μέτρα. Εδώ συζητάμε πάλι για νέα μέτρα. Νομίζω το μεταδίδετε και εσείς και όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι, ναι. Καθημερινά. Για νέα μέτρα δεν συζητάνε τώρα. Πριν από λίγο καιρό δεν μας είπαν ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Τέλος, είναι τα τελευταία. Έρχεται η ανάπτυξη. Όταν θα έρθει η ανάπτυξη, θα έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Λοιπόν, Πρόεδρε, εγώ θα συμφωνήσω σε όλα αυτά, αλλά πίστευα πάντοτε και πιστεύω ότι αν δεν συμμετέχει το μεγάλο κομμάτι του λαού μας... Εάν... Αυτό και εμείς το θέλουμε. Αυτό καλούμε σε γενική συμμετοχή κάθε μέρα. Αλλά σας λέω, οι κοινωνικοί αγώνες δεν είναι και πάτη στο κουμπί. Έχουμε διαδηλώσει απεργίες αυτή τη διετία τεράστιες. Έχουμε την απεργία των καθηγητών πριν λίγο καιρό, η οποία ήταν τεράστια, μια τεράστια κινητοποίηση. Ακούστε, Πρόεδρε. Με διάφορες μορφές. Ακούστε. Η κινητοποίηση μας συνεχίζεται με διάφορες μορφές. Πρόεδρε. Την άλλη εβδομάδα θα δείτε μια καινούργια κινητοποίηση. Ακούστε. Την παράλληλη εβδομάδα μια άλλη. Εγώ βλέπω κόμματα τα οποία εμφανίζονται στις μετρήσεις πολύ δυνατά. Ναι, δεν μιλάτε για κόμματα. Εγώ είμαι εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ. Όχι, άλλο σας λέω. Ούτε τα κόμματα μπορούν να συγκεντρώσουν πλέον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχει μια γενικότερη απαγοήτευση του κόσμου από τα κόμματα και από το συνδικαλισμό. Και αυτό με φοβίζει, γιατί τουλάχιστον ο συνδικαλισμός θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να απομακρυνθεί από τα κόμματα, υπό την έννοια να μην βρίσκεται υπό την επίρρειά τους και την καθοδήγησή τους, θα μπορούσε να είναι κάτω από την ομπρέλα τους να προστατεύεται, αλλά ούτε αυτό συμβαίνει. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στη βροχή, μαζί εδώ με τους σχολικούς φύλακες και τους απεργούς καθηγητές, μπροστά μας είναι τα ΜΑΤ. Δεν είμαι εδώ επειδή μου το είπε κάποιο κόμμα. Είμαι εδώ γιατί ξέρω ότι το καθήκον μου σαν συνδικαλιστής, σαν πρόεδρος της ΟΛΜΕ, να είμαι κοντά με τους εργαζόμενους στον δρόμο, στην καθημερινή τους δουλειά, παντού.
Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω εγώ. Από και πέρα υπάρχουν όλα όσα λέτε στην κοινωνία. Υπάρχουν καλοί και κακοί δημοσιογράφοι, καλοί και κακοί καθηγητές, καλοί και κακοί πολιτικοί. Προφανώς. Καλή και... Θέλουμε να προάγουμε τους καλούς. Θέλουμε να προάγουμε τη διεκδίκηση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κύριο. Εγώ σας συγχαίρω πάντα, για το... Θυμηθείτε και στους μεγάλους αγώνες. Δεν μιλάω μόνο στους συνδικαλιστικούς, αλλά και τους εθνικούς, τους απελευθερωτικούς κλπ. Πάντα μέσα αυτούς που κινητοποιούνταν. Δεν υπήρχαν και οι προβότες, υπήρχαν και αυτοί που ψάχναν την καρέκλα τους μετά και όλα αυτά. Υπάρχουν πάντα. Έτσι. Εγώ σας συγχαίρω. Το θέμα είναι ο απλός κόσμος να συναντηθεί με τους μεγάλους αγώνες και να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Εγώ όλα αυτά θα υπάρχουν πάντα που λέτε. Ο στόχος μας είναι να τα κάνουμε πέρα. Εγώ σας συγχαίρω για το κουράγιο σας και τη δύναμη που έχετε. Ομολογώ ότι θα συνταχθώ μαζί σας στους αγώνες. Οι λίγοι έκαναν τη διαφορά, όχι οι πολλοί. Αυτό υπάρχει. Πάντα τουλάχιστον το ξεκίνημα είναι από μειοψηφίες. Το ξεκίνημα του αγώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει μαγικότητα να έχει. Πάντα κάποιες μειοψηφίες παίρνουν μπροστά, συσπηρώνονται και ο υπόλοιπος κόσμος. Εκεί απέναντί σας είναι οι 300 της Βουλής, οι οποίοι και να θέλουν... 300 είναι τα μάτια εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή και λόγω της εκλογής, τα μάτια είναι δεκαπλάσια από τον κόσμο. Δεν ξέρω τι πώς θα πιέτουν. Ναι, το βλέπουμε, βλέπουμε την εικόνα. Βλέπουμε την εικόνα... Δηλαδή είναι γελίο το θέμα, αν δεν μπορεί να πει κανείς αλλιώς. Βλέπουμε την φθινοπορεινή Αθήνα και είναι το... Τον οικονομικό χειμώνα ταυτόχρονα. Πριν από λίγο με σπρώχνανε εμένα τώρα που μιλάγαμε γιατί τους εμπόδιζα λίγο. Ποιος σας έσπρωχνε? Με σπρώχνανε λίγο τα μάτια ή πάτε πιο πέρα να δώσεις την εντύπωση. Θέλω να πω ότι τα πράγματα μερικές φορές ήταν το όριο του γελίου ας πούμε. Ήταν αγελαχρικούς, δεν ξέρω πώς θα πω. Δηλαδή θα σας πω και ένα άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι 2.000 καθηγητές στα σπίτια τους σε διαθεσιμότητα και τα παιδιά στα επαγγελματικά λύκεια, το λέω, αλλά είναι τραγικό. Τα επαγγελματικά λύκεια τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα. Είναι παιδιά της τρίτης λυκείου. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό και να πεις ότι αυτή η πολιτική, παιδί μου, έχει ένα ψήγμα, έτσι, άντε να πεις ότι τη δίνουμε για δικαιολογία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι εικόνα πτωχευμένης χώρας, κύριε Πρόεδρε. Όταν εγκαταλείπεις την παιδεία σου και όταν τη γυρίζεις την πλάτη. Αν η παιδεία της στηριχτεί σε μια χώρα που είναι σε κρίση, δεν έχει μέλλον. Δεν έχει μέλλον. Αυτό το γνωρίζουν, φαντάζομαι. Αν και αμφιβάλλω. Γι' αυτό χτυπάνε την τέταρτη παιδεία. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι νοιάζονται για μια καλύτερη παιδεία όταν έχουν μειώσει τις δαπάνες κατά 50% σχεδόν αυτά στον άλλο χρόνο από ό,τι ήταν το 9. Όταν το 9 ήδη ήμασταν οι τελευταίοι στον κόσμο, όταν μέσα σε δύο χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερους καθηγητές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως και να τα δει, δηλαδή. Όποια και γωνία να τα κοιτάξει. Ο κόσμος αγωνίζεται. Όταν και προβλήματα να πει ότι υπήρχαν και πήγαν τα βελτιώσεων να κάνουν κλπ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι θέλουν να τα διαλύσουν όλο. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ώρα. Υποχρέωσή μας. Να πάμε τώρα στον Ανδρέα Ρουμελιώτη. Γεια σου, Μάκη. Γεια σου. Αυτό συνάδελφο. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Μάκη. Μας... Κοίταξε να σου πω κάτι, Ανδρέα. Οι συνδικαλιστές κάνουν μια γενναία προσπάθεια αυτή τη στιγμή να κρατήσουν την αξιοπρεπώς έτσι την έννοια του συνδικαλισμού, γιατί βεβαίως όταν κινητοποιείται η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ και βλέπεις 10 ανθρώπους όλους και όλους, απογοητεύεσαι. Δεν προσπαθείς να ερμηνεύσεις το φαινόμενο. Είπαμε ότι... Κοιτάξτε, εμείς το μάθαμε, Μάγκη, στο πρώτο, εγώ σπούδασα οικονομικά, στο πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο. Μάθαμε ότι η οριακή αποδοτικότητα από ένα σημείο και μετά καθίσταται αρνητική. Δηλαδή, άμα κάνεις μία απεργία, μία πορεία, δύο, τρεις, τέσσερις, δεν πρέπει να κάνεις πέμπτη πορεία, διότι καθίσταται αρνητική. Κουράζεσαι, πέφτεις, διαλύεσαι, δεν έχεις κουράγιο, δεν έχεις ψυχολογία κλπ. Γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο και έχουμε τεράστια εμπειρία και εσύ τα ξέρεις από την Ιταλία, κινήματα ευφυΐας. Ας πούμε στην Ιταλία όταν γινόταν οι μάχοι φασίστες με τους αντιφασίστες και σκοτωμός στις σχολές, τα πανεπιστήμια, υπήρχε μια οργάνωση που τη λέγανε τα πουλιά. Η οργάνωση αυτή ανεβαίνανε και καθόντουσαν στα δέντρα και σφυρίζανε.
σε όλα τα δέντρα ήταν κάποιοι και σφυρίζανε. Φαντάσου, αντί να γίνει πορεία σήμερα, κάθε δέντρο της Αθήνας να ήταν ένας απεργός και να σφυρίζει. Μετά... Αυτό θα ήταν στα διεθνή, σε όλα τα διεθνή πρακτορία. Ναι, ρε, αλλά επειδή είναι λίγα τα δέντρα της Αθήνας, θα ήταν πέντε κότσιφες όλοι και όλοι. Και σε κολώνες. Δηλαδή, στυλίτες. Δεν γίνεται όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους να κινητοποιούνται μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι στην απεργία. Κάτι πρέπει να γίνει άλλο. Ή να πούμε, ας πούμε, ότι 5 εταιρείες καφέ κερνάνε καφέ στο Σύνταγμα. Μαζευτούμε 1,5 εκατομμύριο στο Σύνταγμα να πιούμε καφέ, όχι διαδήλωση, καφέ. Ότι πρέπει να πιούμε ένα καφέ τζάμπα. Ή, ξέρω εγώ, εκεί που τόπο Τζίμις ο Πανούσης, ας πούμε, εκεί που πάμε με το αυτοκίνητό μας, να πούμε 4 και 4, το σταματάμε όπου είμαστε, το κλειδώνουμε και φεύγουμε και πάμε σπίτι και καθόμαστε μπροστά στα σκαλοπάτια στην πολυκατοικία όλοι. Και δεν κάνουμε καμιά φασάρια. Λοιπόν, εάν είναι να διαμαρτυρηθούμε, πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο. Ναι. Αυτό που λέγαμε το Μάιο του 68, η φαντασία στην εξουσία. Δεν έχουμε φαντασία, δεν γίνεται. Σωστά. Τώρα πορεία και να φωνάζω και ξανά. Δεν έχω κουράγιο, ας πούμε. Ναι, την αιτία την ξέρουμε, ψάχνουμε την αφορμή. Αυτό λες με λίγα λόγια. Ναι, και η αφορμή, επειδή τα πράγματα είναι, ξέρεις ότι εγώ είμαι υπέρ της θεωρίας του χάους, μπορεί να είναι ασήμαντη. Δηλαδή στην Τουρκία, ας πούμε, έγινε αυτό το κίνημα του ακίνητου διαδηλωτή. Δηλαδή πήγε ένας στην πλατεία εκεί στο πάρκο, αφού τους λιανίσανε στο ξύλο και έμεινε ακίνητος. Και μετά σταματάχανε σε όλη την Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στη Σμύρνη κλπ. Όπου ξαφνικά σταματάχανε και μέναν ακίνητοι στο δρόμο, νεαροί. Και έγινε το κίνημα του ακίνητου. Θέλω να σου πω, χρειάζεται άλλος τρόπος. Δεν χαμπαριάζουμε δηλαδή από μια διαδήλωση, πάνε εκεί, το πολύ πρέπει να τους φυλακώσουν μετά μας. Δεν θέλει άλλα κόλπα. Για να έχουμε μια πλατεία ταξίμ δηλαδή και στην Ελλάδα. Όχι, άλλο τρόπο. Ναι. Άλλο τρόπο. Χρειάζεται άλλος τρόπος, άλλη μεθοδολογία. Ναι, πασατέμπο, ας πούμε, να ξαφνικά να σταματάνε και να τρώνε πασατέμπο χιλιάδες άνθρωποι παντού όπου είναι. Μία με μία και τέταρτο τρώμε πασατέμπο. Δηλαδή να γίνει ένα πράγμα που να τους τρελάνει. Αλλιώς δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος, δεν πετυχαίνει. Για να ακούσουμε έναν εργαζόμενο από τα ναυπηγεία Ελευσίνας που είναι με τον Σωτήρη Σκουλούδη. Ο Παναγιώτης είναι εργαζόμενος, Αντρέα, στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Να τον ακούσουμε. Παναγιώτη. Μας ακούει ο Παναγιώτης. Ακούει. Μάκης Τριανταφυλόπουλος, εδώ από το Zoogla.gr. Ναι. Έχουμε εικόνα από το Σύνταγμα, Παναγιώτη. Δεν μας ικανοποιεί το πλήθος και το πάθος του κόσμου. Και... Ο κόσμος, Μάκη μου, τελείωσε. Έφυγε. Έφυγε, αλλά και αυτός που ήρθε δεν ήταν ο κόσμος που θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί με τέτοια κρίση. Και... Αυτό λέμε. Φυσικά δεν έπρεπε. Ο κόσμος έπρεπε να ήταν όλος κάτω. Πες μου λοιπόν, καλέ μου Παναγιώτη, τώρα, γιατί άλλο να δουλεύεις στα ναυπηγεία Ελευσίνας και άλλο να ξύνεις το κεφάλι σου σε κάποιο γραφείο μέσα στο καλοριφέρ και την άνεσή σου. Λοιπόν, επειδή λίγοι άνθρωποι έχουν επισκεφθεί τα ναυπηγεία και γνωρίζουν τη δύσκολη δουλειά σου, κανένας από όλους αυτούς δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο θυμός και η οργή σου που σε βγάζει στο δρόμο. Μα κανένα, σου υπόσχομαι ότι είναι δύσκολο να καταλάβουν. Ο καθένας βέβαια παλεύει για την επιβίωση τη δική του και ο κόσμος έχει απομονωθεί. Αλλά μιλώντας και με τον συνάδελφο τον Ανδρέα Ρουμελιώτη, είπε κάτι πολύ σωστό, ότι κουράστηκε ο κόσμος τα ίδια και τα ίδια με τα ίδια συνθήματα και χρειάζεται και κάτι διαφορετικό, λίγη έμπνευση για να ζωγονηθεί λίγο η κατάσταση εκεί πέρα. Να έχει λόγο άλλος να κατέβει στην πορεία, στη διαδήλωση, είναι έτσι? Μάγκη μου, πάνω σε αυτό, το σύστημα δεν νομίζω να αφήσει κάποιον να μπορέσει να τραβήξει τον κόσμο, να τον κατεβάσει κάτω. Δεν θα μπορέσει, λες? Το βλέπω πολύ δύσκολο. Και σε τι, πού εναποθέτεις εσύ τις ελπίδες σου, Παναγιώτη? Απλώς σε κάποια στιγμή, σαν λαός, πρέπει να αφήσουμε το εγώ μας για να κοιτάξουμε το κοινό συμφέρον όλων μας.
Αυτό και είναι... να κατέβουμε κάτω. Να μην κοιτάμε το εγώ μας. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται αλτρουισμός. Χρειάζεται εθελοντισμός. Χρειάζονται συναισθήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία μας, Παναγιώτη. Υπάρχουν ελάχιστα. Σιγά σιγά όμως πρέπει να τα καλλιεργήσουμε. Επομένως κάπου... Στα παιδιά μας, στους νέους, ώστε να αλλάξουν κάτι. Πόσα χρόνια δουλεύεις στα ναυπηγεία, Παναγιώτη? 14 χρόνια. Και ο μισθός ποιος είναι? Αυτή τη στιγμή μεικτά είναι 1.800. Μεικτά είναι 1.000. Πάλι καλά. Ναι. Γιατί είναι χρήματα που δεν μπορείς να τα πάρεις πουθενά σήμερα, σε καμία δουλειά. Όχι. Ούτε στο δημόσιο. Επομένως, εάν παίρνεις... 1.800 μεικτά. Καθαρά είναι γύρω στα 1.300. Ναι. Είναι αρκετά χρήματα σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, με τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων και όλων των άλλων. Και τους μισθούς που υπάρχουν, γιατί υπάρχει, η κρίση είναι τεράστια. Ωραία. Σίγουρα. Τότε γιατί διαμαρτύρεσαι εσύ, γιατί ας πούμε να διαδηλώνεις αφού έχεις ένα μισθό 1.800 ευρώ? Το διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν βγαίνουμε. Με τα 1.800, τι να πούν οι άλλοι που παίρνουν... 1.300, τα 1.800 δεν είναι καθαρά, σου λέω. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω εντάξει. Αυτό, αλλά ο μισθός ονομαστικός αυτός είναι. Ναι, εντάξει, το... αλλιώς ακούγεται το 1.800 και αλλιώς το 1.300. Δεν το συζητάμε, όταν μπαίνουν στην τσέπη έχει διαφορά το 500 που λείπει. Αλλά τι να πούν για αυτοί που παίρνουν 800-900 ευρώ και... Μα, αυτό πρέπει να καταλάβουν, να κατέβουν κάτω, να κάνουν κάτι. Να το παλέψουν. Επομένως δεν είσαι μόνο για τον εαυτό σου εκεί. Είσαι... Όχι, για το σύνολο. Για το σύνολο είσαι. Ναι. Γι' αυτό λέω, πρέπει να το εγώ μας, τον εαυτό μας, να το βάλουμε στη διάρκεια και να κοιτάξουμε το κοινό συμφέρον όλων μας. Ποιο είναι? Εδώ υπάρχουν φίλοι που παρακολουθούν την εκπομπή και γράφουν ότι μπράβο σου και πάλι καλά που κατεβαίνεις στις πορείες και μπράβο σου για το μήνυμα που περνάς προς τα έξω και συγχαρητήρια για από μένα. Ότι, καλά. Ότι και δεν εσύ καλές επιτυχίες. Να είσαι καλά και εσύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μαγή. Στο καλό. Καλό απόγευμα. Πάμε πίσω στον Ανδρέα Ρουμελιώτη. Ανδρέα. Ναι, Μάγκη μου. Ακούστε, είναι πολύ σημαντικό. Είδες άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 1.800 μισθό, 1.300 καθαρά. Γνωρίζοντας ότι γύρω του οι μισθοί έχουν ξεπέσει στα 600, 700, 800. Πάμε για 360 ευρώ σύνταξη και 360 ευρώ μισθό. Δηλαδή αυτοί που σχεδιάζουν για την Ελλάδα δεν σκέπτονται ούτε όπως εσύ ούτε όπως εγώ. Λένε, κοίτα, λέει, έχει λίγο θάλασσα ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Λέει, είναι ένα μικρό νησάκι Κύπρος και μετά είναι η Αίγυπτος. Λίγο θάλασσα έχει εκεί. Γιατί οι από πάνω να παίρνουν πιο πολλά ή από τους από κάτω? 360 όλοι. Ναι, κατάλαβες. Σκέφτονται έτσι. Ζούμε σε μια γειτονιά που κάποτε χαμογελούσαμε με κατανόηση και σχεδόν ειρωνικά για τους μισθούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, των 300 ευρώ, έτσι δεν είναι? Τώρα φεύγουν οι συνταξιούχοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Βρίσκουν μέσα στη Βουλγαρία φτηνά σπίτια που είναι πιο φτηνές και τιμές και όλα και πάνε και ζουν από εκεί. Παίρνουν μια σύνταξη, δεν βγαίνουν από εδώ και περνάνε τα δίνωρα και μένουν από εκεί. Αν το κάνεις ρεπορτάζ, δηλαδή θα πάθεις πλάκα. Βεβαίως και το επάγγελμα του χριστιανού που μιλούσαμε μαζί του στα ναυπηγεία είναι βαρύ επάγγελμα. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δηλαδή... Ναι, και μπορεί να το κάνεις και μέχρι κάποια ηλικία. Μετά βεβαίως. Είναι δύσκολο. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης είναι πολύ δύσκολο. Με τα 1.800 ευρώ που είναι στην ουσία 1.300 για να ζήσει ένας άνθρωπος, σήμερα για επαγγέλματα όπως αυτό του δημοσιογράφου ακούγονται πολλά, έτσι δεν είναι? Του δημοσίου υπαλλήλου. Τεράστια. Ποιος δημοσιογράφος τώρα, αν εξαιρέσεις 100-150 ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι διασώζονται. Ποιος παίρνει 1.300 ευρώ? Δεν υπάρχουν αυτοί οι μισθοί. Δεν υπάρχουν, όχι. Επομένως ο Παναγιώτης είναι υψηλόμισθος σήμερα με τα σημερινά δεδομένα και πάλι καλά που είναι στην πορεία και συμμετέχει επειδή διακατέχει κάποιο. Έχει ένα δάχτυλο, δεν βγαίνει με τίποτα και δύο παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει. Πώς θα ζήσει? Όχι. Οι τιμές στην αγορά. Πώς ζουν οι υπόλοιποι?
Δέζουμε, λατροβιώνουμε. Ακριβώς. Ο καθένας ξέρει τον πόνο του και πώς επιβιώνει. Ένα άλλο θέμα, Ανδρέα, είναι το κόστος της αγοράς. Εκεί οι εμποροί δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες της σημερινής πραγματικότητας. Εγώ έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια και προσωπικά και ακτιβιστικά και δημοσιογραφικά με το κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Δηλαδή το Μας Μπακαλάκος τέλος. Ναι. Και ότι είχε αναπτυχθεί ένα τεράστιο κίνημα που το κροϊδεύανε στην αρχή και το λέγανε το κίνημα της πατάτας. Αυτό που ξεκίνησε από τον Ευρωκόπη, από την Κατερίνη που φέρανε πατάτες, και αυτό έχει οργανωθεί σε αγορές απευθείας της διάθεσης της τροφής. Δηλαδή σε κάθε δήμο, Σάββατο, Κυριακή, έχει μια αγορά χωρίς μεσάζοντες που είναι 20 με 30% πιο φτηνή από τις λαϊκές αγορές. Ναι. Αυτό το κίνημα αναπτύσσεται έντονα στη Γαλλία. Σε όλη την Νότια Γαλλία λέγονται AMAP. Είναι 1.500 ενώσεις βιοκαλλιεργητών. Στο Παρίσι το λένε το αλληλέγγυο κολοκύθι, που είναι αγορές απευθείας διάθεσης τροφής. Δηλαδή, οι Γάλλοι τι κάνανε με την κρίση. Κουρέψανε τον καζόν και φτιάξανε αστικούς λαχανόκηπους. Φτιάξανε παντού αστικούς λαχανόκηπους. Με ενώσεις βιοκαλλιεργητών, με παιδιά ας πούμε που δουλεύανε σε αυτό το χώρο, με γεωπόνους που επιβλέπουνε. Και έτσι έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα τοποφάγων που σημαίνει ότι χρησιμοποιώ ντόπιες ποικιλίες παραδοσιακές, διατηρώ τη βιοποικιλότητα, φτιάχνω αστικό λαχανόκηπο και τρώω από αυτό που έχει στη γειτονιά μου. Αυτό είναι 30%, 20 με 30% πιο φτηνό από τις λαϊκές αγορές και είναι και βιολογικά. Τεράστιο κίνημα είναι στη Γαλλία τα AMAP. Και ανάλογο κίνημα γίνεται και στην Ελλάδα. Μόνο που δεν το προβάλλει κανείς, δεν ενδιαφέρεται κανείς, ας πούμε. Ενώ υπάρχει επιστημιστική κρίση. Αυτά δεν μπορούν να τα φανταστούν οι Έλληνες, γιατί δεν είναι λειτουργικό. Όχι, θα βγάλω ένα πόρταλ που δουλεύει με μια ομάδα βασανιστικά τον τελευταίο χρόνο. Περίμενε, εκεί θέλω να πάω τώρα. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Να το πούμε λίγο, γιατί όπως ο εθελοντισμός δεν υπάρχει, έτσι και η έννοια της κοινότητας είναι άγνωστη σε αυτή τη χώρα, Ανδρέα. Η κοινότητα λοιπόν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η τοπική, αυτή η αυτοδιοίκηση, αλλά όχι με την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αυτοδιαχείριση τοπική μεταξύ των ανθρώπων, όπου ο καθένας μπορεί να ανταλλάσσει τα προϊόντα του και αυτό που παράγει με τους υπόλοιπους γύρω-γύρω και να επιβιώνουν με έναν εξαιρετικό τρόπο, έτσι, απίστευτο. Είναι το 10% της οικονομίας της Ευρώπης έτσι. 10% και στη Γαλλία, μάλιστα, Μάκη, έχουμε για πρώτη φορά υφυπουργό κοινωνικής οικονομίας. Δηλαδή για αυτό το κομμάτι βάλανε υφυπουργό. Στην Ευρώπη, στην Ισπανία. Στη Γαλλία. Και στην Ευρώπη, στην Ισπανία μου έλεγε φίλος μου ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες κοινότητες που ζουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έχουν οδοντίατρο, τσαγκάρι, υδραυλικό. Και που... στην Ελλάδα, Μάκη. Ελλάδα. Αυτά ετοιμαζόμαστε να τα δείξουμε από το πόρταλ εναλλακτικός.gr που δουλεύουμε και ελπίζουμε να βγει μέχρι το τέλος του μήνα. Δηλαδή στον οδοντίατρο άλλος αντί για λεφτά δίνει το λάδι, το τυρί του, τα λαχανικά του και έτσι επιβιώνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, αυτό είναι το παλιό μοντέλο. Τώρα υπάρχει ένα καινούριο μοντέλο το οποίο κυρίως το κάνανε οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή αναπτύχθηκε στην Αγγλία πολύ ταλέντ. Στη δεκαετία του 90 η κοινωνική οικονομία στην Αγγλία είναι το 20%, 21% στο σύνολο της οικονομίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ιδεατό νόμισμα. Το ιδεατό νόμισμα είναι ή ο χρόνος, και έτσι εσύ κάνεις τη δουλειά που ξέρεις, εγώ κάνω τη δουλειά που ξέρω και παίρνουμε μονάδες σε μια τράπεζα χρόνου. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή 43 τράπεζες χρόνου, έτσι, είναι ένα τοπικό εναλλακτικό νόμισμα, ιδεατό πάλι, ηλεκτρονικό, στα πρότυπα των Lens της Γαλλίας. Και ποιος κρατάει το χρονόμετρο, Ανδρέα? Ποιος κρατάει? Η τράπεζα χρόνου, η τράπεζα χρόνου ή το δίκτυο αλληλεγγύης. Στην Ελλάδα έχουμε 46 τοπικά εναλλακτικά νομίσματα. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος πώς θα ζήσει με την Τράπεζα Χρόνου? Κάνει μια ώρα εκπομπή και συμπληρώνει πόντους.
Ναι, στην Τράπεζα Χρόνου, ναι. Δυστυχώς δεν είναι αυτό ισοδίκαιο, αλλά ο χρόνος καθενός υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο. Όχι, δηλαδή, κάτσε και... να δούμε, εσύ, πλάκα μου κάνεις. Όλοι οι άλλοι θα ζήσουμε την Τράπεζα Χρόνου. Εμείς τι θα πουλάμε, αέρα, κουβέντα στην τηλεόραση. Εμείς θα πουλάμε, Μάκη, αυτό που ξέρουμε, τη δουλειά μας. Επικοινωνία, ενημέρωση, ψυχαγωγία. Γιατί δεν είναι αυτό η οικονομία, η ενημέρωση, η επικοινωνία και η ψυχαγωγία είναι βασικό για να ζήσει ο άνθρωπος. Είναι σαν την τροφή, ας πούμε. Αν την αντιλαμβάνονται έτσι και την εκτιμούν οι πολίτες και δεν έχει απαξιωθεί, σίγουρα θα έχει κάποιους πόντους γι' αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά στην Τράπεζα Χρόνου είναι δύσκολο. Στο εναλλακτικό νόμισμα μπορείς να ζήσεις, αν μπεις σε ένα δίκτυο, ας πούμε, σαν και αυτά που έχει η Γερμανία, που έχει η Αμερική κλπ. Αν μπεις σε ένα δίκτυο, μπορεί να προσφέρεις κάτι και να παίρνεις υπηρεσίες και προϊόντα. Δηλαδή, ο οδοντίατρος, αν έχει συμπληρώσει μονάδες, να πας στον οδοντίατρο ή να πάρεις μια οικιακή βοηθό ή να πάρεις προϊόντα. Και αν δεν έχεις... Αν δεν έχεις μονάδες, πεθαίνεις δηλαδή, έτσι. Αν δεν έχεις μονάδες, πεθαίνεις. Αλλά αυτό είναι... όταν καταστράφηκε το Vancouver, ανατάχθηκε με αυτόν τον τρόπο. Η Αργεντινή επιβίωσε 6 χρόνια έτσι. Και τώρα το έχουν πάρει σε όλη την Ευρώπη και λένε ότι αντί να δίνουν επιδόματα ανεργίας και να είναι ο άλλος σε κατάθλιψη και να πηγαίνει στην καφετέρια να πίνει ένα καφέ και να γυρνάει σπίτι και να μην πάει να περπατήσει, ας ενισχύσουμε αυτά τα δίκτυα και ας επιτρέψουμε να λειτουργήσει μια παράλληλη οικονομία η οποία ονομάζεται, ας πούμε, από τους θεωρητικούς του πρώτου χώρου η οικονομία του ισογείου. Η οικονομία που, την οποία εφήβρεχε η κοινωνία για να επιβιώσει. Ωραία, κάτσε τώρα, γιατί εγώ ως πονηρός Έλλην θα σου πω, δανεικά θα δίνει η Τράπεζα Χρόνου. Δηλαδή θα πάρω πόντους να ζήσω τώρα και δουλεύω μετά, αργότερα να συμπληρώσω τις μονάδες. Κοίταξε να δεις, όπως ξέρεις, όλα, γιατί η ερώτηση σου είναι ρητορική. Τι ρητορική είναι, ουσιαστική. Ρητορική είναι. Κάτσε, γιατί... αδερφέ, με πονάει το δόντι και δεν έχω συμπληρώσει μονάδες, θα πεθάνω. Συντεύσεις στην Ιταλία. Λοιπόν, ξέρεις ότι υπάρχει η Banca Etica στην Ιταλία, η ηθική τράπεζα, που είναι σε μέγεθος μεγαλύτερη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, και η Banca Etica αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει γυαλίνα πόδια και κρίση, αλλά αναπτύσσεται. Και βοηθάει... Σε ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό. Ναι, αυτό. Η Banca Etica βοηθάει... Δίνει με μηδενικό επιτόκιο δάνεια σε φτωχούς, σε νέους που κάνουν ένα αγρόκτημα, που φτιάχνουν αυτό, που κάνουν το άλλο κλπ. Δεν δίνει σε σένα που θα κάτσει στην καφετέρια. Όχι, δεν δίνω σε σένα. Δεν λέω για αυτό. Λέω, ξαφνικά δεν έχω συμπληρώσει μονάδες για τον ΑΧΙ. Ή έχω ξοδέψει μονάδες μου, θα πεθάνω άμα έχω το δόντι μου ή το στομάχι μου. Μα γι' αυτό το λέμε κίνημα αλληλεγγύη, γιατί δανείζεσαι από τις μονάδες της μπάγκας, της τράπεζας. Αλλά κάτσε τώρα να δούμε ποιος γιατρός αλληλέγγυος. Αυτό το πράγμα, επειδή στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το ξέρει καθόλου, στην Ιταλία ξεκίνησε σιγά σιγά, έγινε η τράπεζα, η Banca Etica των συνδικάτων, των ομάδων, των κινημάτων αλληλεγγύης κλπ. Βάλαν όλοι τις οικονομίες τους και φτιάξανε μια ηθική τράπεζα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει 43 υποκαταστήματα σε όλη την Ιταλία και είναι μεγαλύτερη από τη δική μας την εθνική. Άμα δεις τον ισολογισμό της Banca Etica και τα οικονομικά της, είναι υγιέστατη, ναι, και ανθούσα. Θα με συγχωρήσεις πολύ, αλλά η Ιταλία έχει βαριά παραγωγή, βιομηχανία, έχει Ferrari, έχει αεροπλάνα, έχει ελικόπτερα. Εντάξει. Ναι, εδώ τι θα ζούμε με τις πατάτες, ντομάτες, το ρύζι έχεις δίκιο, την παραφιλολογία. Έχεις δίκιο, αλλά αν κάνουμε... τώρα θα μπούμε πολύ βαθιά. Η τροφή που πετάμε, ας πούμε, από τους γάμους, από τους φούρνους, από τα αυτά, αν υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να ανακυκλωνόταν, δεν θα υπήρχε πεινασμένος. Εντάξει, αλλά αυτά είναι εξισώσεις που δεν ισχύουν. Όχι. Δεν είναι, γιατί σε κάποιες χώρες το έχουν δουλέψει τόσο πολύ, και στην Ελλάδα υπάρχουν ομάδες που μαζεύουν από τους γάμους ό,τι περισσεύει,
και το πάνε στα δίχτυα και λειτουργούν συλλογικές κουζίνες, λειτουργούν 43 συλλογικές κουζίνες σε όλη την Αθήνα. Εκατοντάδες συσίτια. Από πού τροφοδοτούνται τα συσίτια? Ωραία. Υπάρχουν ομάδες που πάνε στους φούρνους και παίρνουν το ψωμί που περισσεύει. Θα μου πεις, δεν είναι λύση αυτό? Εντάξει, δεν είναι λύση, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να επιβιώσουμε. Και ένας τρόπος είναι να ανακυκλώνουμε και να επαναχρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε. Ωραία, κάτσε τώρα, γιατί εσύ ετοιμάζεις ένα site πολύ ενδιαφέρον, το οποίο πρόκειται να βγει στον αέρα. Θα μας πεις το όνομα και το τι θα πραγματεύεται. Ναι, το όνομα είναι εναλλακτικός.gr. Προτείνει εναλλακτικούς τρόπους σε όλα τα πράγματα και ασχολείται με τα δίκτυα αλληλεγγύης, με τα ανταλλακτικά δίκτυα, με τα τοπικά εναλλακτικά νομίσματα, τις τράπεζες χρόνου, τις τράπεζες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, το κίνημα του Πελίτη, ας πούμε. Mm-hmm. Ασχολείται με τις οικοκοινότητες. Έχουμε πολλές οικοκοινότητες στην Ελλάδα. Στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, γίνεται αυτή η διάσημη οικοκοινότητα, το οικοχωριό Free and Real, που έχει σαν στόχο την αυτάρκεια, και πολλά ακόμα οικοχωριά. Το Ελπιδοχώρι, ας πούμε, το κάτω στην Αργολίδα. Και επίσης ασχολείται με το κίνημα ενάντια στα χαράτσια και στους πληθυριασμούς που έχει αναπτυχθεί παντού, τις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις που γίνονται σε κάθε γειτονιά, τους αυτοδιαχειριζόμενους κοινωνικούς χώρους που είναι πάνω από 200, όπου υπάρχουν συλλογικές κουζίνες, υπάρχει αλληλέγγυα παιδεία, δηλαδή καθηγητές κάνουν μαθήματα χωρίς χρήματα. Με όλο αυτό το κίνημα που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από τα κάτω, mm-hmm. και καταφέραμε να τη βιώσουμε μέχρι τώρα. Γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό με τα συσίδια, τις συλλογικές κουζίνες, αυτό το κίνημα αλληλεγγύης και ανταλλαγών κλπ, θα είχε καταρρεύσει η Ελλάδα. Ωραία, πότε βγαίνει το site στον αέρα? Ελπίζω στο τέλος του μήνα. Το τέλος του μήνα. Και φυσικά θα το έχουμε στην πρώτη σελίδα του Zoogla.gr. Έτσι, έχω δεσμευτεί, ναι, γι' αυτό. Μακάρι, Μάκη μου, μακάρι, γιατί εσύ, η Zoogla έχει μεγάλο κοινό και έτσι το κοινό αυτό θα εκπαιδευτεί, θα δει πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν τα έχει φανταστεί ή δεν τα ξέρει. Θα μάθουμε να καλλιεργούμε τη Zoogla. Να καλλιεργούμε, ναι. Και δεν ξέρεις, έχουν κάνει ταρατσόκιμπους. Ξέρεις τι είναι ο ταρατσόκιμπος? Άμα το μια πολυκατοικία φτιάξει. Ξέρω, έκαναν εδώ σε μια πολυκατοικία και πέρασε υγρασία μέσα και βγήκαν όλοι και μένουν σε κοντέινερ. Γι' αυτό θέλει τεχνογνωσία, δεν είναι. Δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά. Υπήρξε μια τρελή στην πολυκατοικία που του έβγαλε έξω. Πήγε στην πολυοδομία και έψε την πολυοδομία ότι θα γκρεμιστεί η πολυκατοικία και μείναν οι άνθρωποι χωρίς σπίτι. Αλλά πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Δηλαδή, εάν πάει το όλο σύστημα πάει στα 360 ευρώ η σύνταξη, 360 ο μισθός σε όποιον δουλεύει. Αν πάμε εκεί και δεν έχουμε ευρώ, πρέπει να εφεύρουμε νόμισμα. Και αυτό κάνανε σε όλες τις χώρες. Σ' ακούει ο Σουρνάρας και ανατριχιάζει τώρα. Αλλά... Όχι, δεν ανατριχιάζει. Αν πάρει στη Γερμανία, υπάρχει το παράδειγμα της Γερμανίας. Λοιπόν, υπάρχει το Berliner στο Βερολίνο, ένα νόμισμα, το οποίο το δέχονται 200 μαγαζιά για νέους και άλλα 200, δηλαδή μπαράκια, εστιατόρια κλπ. Που πάει νεολαία και μαγαζιά για ρούχα κλπ. Υπάρχει ένα νόμισμα που λειτουργεί παράλληλα. Αυτό το επιτρέψανε και κάνανε μάλιστα και μια κοινωνική τράπεζα στο Βερολίνο που υποστηρίζει αυτό το νόμισμα. Είναι νόμιμα. Εντάξει, είναι έξω από την δυτική λογική και από αυτήν που ή την δική μας λογική. Τη μέχρι τώρα, ναι. Της ευημερίας και της πλαστικής κάρτας. Που πάμε στα μπουζούκια και πετάμε τα κολλάμε τη χιλιαρικούμπα στο κούτελο του άλλου και τέτοια. Είναι έξω από αυτό, ναι. Πριν σε αποχαιρετήσω, θα σε ευχαριστήσω γιατί κουβεντιάσαμε για πράγματα ωραία και αισιόδοξα σε σχέση με το χθεσινό ντοκουμέντο του Zoogla.gr. Θα το δεις και εσύ αυτό το ναι, βίντεο. Ναι, το είδα. Εντάξει, ναι.
και που βεβαίως είναι η άλλη κοινωνία, η θυμωμένη, εκτός ελέγχου, που ματώνει, που πυροβολάει ένας τον άλλον με τόση άνεση μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν είναι μάγκια ρε μάγκια αυτό όμως. Mm. Δηλαδή δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι μάγκια αυτό. Δεν είναι, πώς, δεν είναι γενναίο. Είναι γενναίο να δηλαδή είναι μάγκα ή γενναίος όποιος πάρει ένα πιστόλι και πάει και βαρέσει μπαμ 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 τρεις. Όχι βέβαια, δεν είναι γενναίο, αλλά... Γενναίο είναι, πώς λέγαμε παλιά, πάμε έξω ρε, δηλαδή να παλέψουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Σωστά, αλλά αν δεν μπούμε στην ψυχή αυτών των ανθρώπων... Όχι, το καταλαβαίνω. Που πυροβολούν, μαχαιρώνουν ή συμπεριφέρονται έτσι, δεν θα μπορέσουμε ούτε αυτούς να σώσουμε, ούτε τα επόμενα θύματα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ και επειδή το καταλαβαίνω, όπως ξέρεις, εγώ έχω, πώς το λένε, στο παρελθόν με έχουν υποψιαστεί. Επειδή μπορώ να μπω στη λογική του μαχαιροβγάλτη ή του πιστολά και μπορώ να καταλάβω ένας που είναι θυμωμένος, τρελαμένος, φανατικός ας πούμε, τι μπορεί να κάνει, σχεδόν για ένα διάστημα ήμουν ύποπτος ας πούμε. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά πέρασα τα 50 ας πούμε. Δηλαδή έχουμε δει τον Χριστό Φαντάρο. Το θέμα είναι να μην το καταλαβαίνει κανείς μετά τα 50, είναι να το καταλάβει πριν τα 50 και πολύ νωρίτερα στην εφηβεία. Στα 20, όταν βλέπεις εσύ 20 χρονών και βλέπεις ότι δεν υπάρχει κανένα μέλλον, ότι ο πατέρας σου έπαθε έμφραγμα, γιατί έχει δάνεια. Με αυτό, γι' αυτό μιλάω λοιπόν, γι' αυτό το λόγο... Ότι η μάνα σου έχει βρει κόμενο και χωρίζει και σκοτώνεται στο σπίτι. Ότι εσύ δεν έχεις κανένα μέλλον να μας σπουδάσεις, θα το βάλεις εκεί που ξέρεις το πτυχίο κλπ. Και είσαι 20 χρονών και βράζεις να μας πεις ετοιμωμένος, μπορεί να πω και είσαι σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να πάρεις πιστόλι, μαχαίρι, μπορείς να έχεις ιδεολογικό πυρετό, να πας με τη Σέκτα Επαναστατών, να πας με τη Χρυσή Αυγή, να πας με χειρότερο, να γίνεις οτιδήποτε, ας πούμε 16, 17, 20 χρόνων, δεν το καταλαβαίνω. Έχω να σου πω πάρα πολλά, γιατί χθες άκουγα τον Χατζηνικολάου να λέει στη Ζαχαρία «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω και τρεις φορές». Όχι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέει «Βγάλαν αυτό το βίντεο». Βέβαια, μου έκανε εντύπωση γιατί μιλούσε για την αστυνομία, ενώ αυτό το βίντεο δεν το έβγαλε η αστυνομία όπως γνωρίζουν όλοι. Το βγάλαμε εμείς. Και εκεί το «Δεν καταλαβαίνω» του δημοσιογράφου με τρόμαξε πάρα πολύ. Τι δεν καταλαβαίνεις ρε κύριε? Δεν καταλαβαίνεις ότι όχι μόνο είναι είδηση, όχι μόνο σοκάρει, είναι το μόνο που μπορεί να σοκάρει. Και μόνο ένα ισχυρό σοκ μπορεί να επαναφέρει την κοινωνία στα ίσια της. Η στιγμή που έχουν πυροβολήσει και πάνε από πάνω και αποτελειώνουν. Και αυτό το πράγμα θέλει πολύ παγωμένο αίμα για να το κάνει. Δεν το καταλάβαινε όμως, γι' αυτό έγραψα ότι... Καλά ο Χατζηνικολάου, γιατί Μάρα τι να πούμε, έτσι κι αλλιώς και ο Εφραίμ να έκανε θαύμα, δεν θα μπορούσε να καταλάβει ποτέ. Τι να πω δηλαδή. Έτσι γιατί το λέω ευγενικά, για να μην πω τίποτα. Αν το είχε το βίντεο δεν θα το έβαζε. Όχι, μα δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι μικρότητες. Δεν θα πάω σε αυτό το επίπεδο γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι ήταν αυτό ο λόγος. Δεν παραβιάζει την προσωπική κάτι ας πούμε. Δηλαδή αυτό με το Φίτσα που ήταν στην αγκαλιά του η κοπέλα κλπ. Ήταν σοκαριστικό μένα, αλλά ήταν παραβίαση μια προσωπική στιγμή. Όχι, κοίταξε, δεν πειράζει, άσε. Και να το πεις χίλιες φορές δεν θα καταλάβουν ότι το να δείξεις το πρόσωπο ενός πεθαμένου παιδιού χωρίς είδηση έχει μεγάλη διαφορά από το να δείξεις ένα βίντεο που έχει την είδηση μέσα και σοκάρει την κοινωνία και δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν πρέπει να ζούμε με μια εικονική πραγματικότητα όπως τον πόλεμο του Ιράκ που βλέπαμε τους φωτοβολίδες, τις βόμβες και τους πυράβλους να περνάνε, αλλά κανένας δεν μπορούσε να νιώσει τον πόνο εκείνου που βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή στο σημείο και δεν ξέρει αν το επόμενο μπαμ θα είναι η δική του ζωή. Μάγκη, έχει γίνει τεράστια συζήτηση γι' αυτό στη δημοσιογραφία, στη διεθνή δημοσιογραφία. Αύριο θα τα πούμε, δεν προλαβαίνουμε γιατί είναι ακολουθία. Επόμενη εκπομπή και είναι δύο συμπαθές της κυρίας που θα με φάνε ζωντανό. Οι κυρίες προηγούνται. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Και από μένα είναι μεγάλο χαίρετε. Καλό απόγευμα. Φθινοπορεινό. Δεν είναι χειμερινό, είναι φθινοπορεινό ακόμα. Και είναι ωραίο.
Χρειάζεται και βροχούλα. Γεια σας. Thank you.